από το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Ένα γκολ, δύο γκολ στον αέρα, πάντω η ομάδα πετά. Ένα γκολ, δύο γκολ τέτοια μέρα, άνοιξη έχει καρδιά. Όταν θα γυρίσω θα στο ξαναπώ, όσο μ' αγαπάς πως αγαπώ. Πράσινο μαντήλι δε σε στα μάλια, τώρα έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Ξένεσες με θυμάσαι ακόμα, στρώμα με ξέρεις καλά. Του αστέρα στο κόκκινο χρώμα, πράσινη... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το SDNA από τις 9 Μαρτίου σας ταξιδεύει 50 χρόνια πίσω. Ένα υπέροχο ταξίδι στο χρόνο για το μυθικό κατόρθωμα του Παναθηναϊκού. Το έπος, την πορεία προς το Wembley. Διανύσαμε μαζί 4 αφιερωματικές εκπομπές με τους ήρωες εκείνης της πολύ πολύ μεγάλης πορείας. Από τις 9 Μαρτίου, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Goodison Park κόντρα στην Everton, στη συνέχεια στο 0-0 της Λεωφόρου που έστειλε τους πράσινους στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα, το 4-1 στο Βελιγράδι και το ιστορικό 3-0 της Λεωφόρου. Φτάνουμε σιγά σιγά στις δύο τελευταίες εκπομπές. Παραμονή της επετείου του μεγάλου τελικού. 2 Ιουνίου του 1971, στο Wembley, στο θρυλικό Wembley, εκεί που γράφτηκε η πολύ πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πετύχει αυτό το κατόρθωμα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην ξεκινήσουμε την σημερινή προτελευταία αφιερωματική μας εκπομπή, εδώ, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εδώ που ξεκίνησαν όλα. Με συνοδοιπόρο τον ένα και μοναδικό, τον στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον αρχηγό εκείνης πολύ μεγάλης ομάδας Παναθηναϊκού, τον Μίμη Δωμάσου. Σαν και σας διαλεκτά παλικάρια, μόνο η Ελλάδα γεννά. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley βάλτε φωτιά. Καλησπέρα, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια τιμή που μας κάνετε. Καλησπέρα και σε εσένα, Βασίλη, και στους ακροάτες. Το 1959 ξεκίνησαν όλα εδώ, σε αυτό το γήπεδο. 17 χρονών παιδάκι ήρθες και μπήκες. Προφανώς δεν μπορούσες να φανταστείς όλα αυτά που θα ακολουθούσαν και όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Κοίτα, εντάξει, μπορεί να μην τα σκεφτόμουν λόγω ότι ήμουν, όπως είπες, νεαρός 17 χρονών τότε, εκείνη την εποχή. Αλλά ήξερα μέσα μου, γιατί έβλεπα και τους, εκείνη την εποχή υπήρχαν οι ψαράδες οι λεγόμενοι. Οι μάνατζερ λεγόντουσαν ψαράδες εκείνη την εποχή. Και ερχόταν, γιατί είχαμε, εδώ που είναι το δημοτικό σχολείο, ήταν η Αλάνα. Εδώ παίζαμε μπάλα. Ήμουνα στο δημοτικό, στο Σεβαστοπούλιο τότε, δίπλα στο γυμνάσιο, ήταν η τεχνική σχολή το Σεβαστοπούλιο. Και βγαίναμε μια μισή ώρα και στείναμε τα κολπόζια τσάντες και παίζαμε μπάλα. Και να φανταστείς, ερχόντουσαν οι ψαράδες οι λεγόμενοι και ένας μεγάλος προπονητής εκείνη την εποχή, ο Γκλίσοβιτς, τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό. Ξεκινάς από την άμυνα Αμπελοκήπων, έρχεσαι στον Παναθηναϊκό και ζεις πολύ πολύ μεγάλες στιγμές. Πρωταθλήματα, κύπελλα, αίτητο πρωτάθλημα, την περίφημη ανανέωση. Την ομάδα του Λάκη Πετρόπουλου, και έχω λόγο που σου αναφέρω στην ομάδα του Λάκη Πετρόπουλου, γιατί όλοι οι συμπροταγωνιστές, οι ήρωες του Wembley, οι συμπαίχτες σου, η οικογένειά σου, έχουν κάνει ειδική αναφορά στο Λάκη Πετρόπουλο και στη σημασία στο να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Και έρχεται η ώρα του Φέρεντς Πούσκας. Όλοι λένε, όλοι μου έχουν πει μάλλον στις προηγούμενες εκπομπές, ότι αυτός ο Παναθηναϊκός του Φέρεντς Πούσκας φτιάχτηκε αρχικά από το Λάκη Πετρόπουλο και στη συνέχεια χτίστηκε σε εκείνη την προετοιμασία που κάνατε στην Ισπανία το καλοκαίρι πριν από την πορεία, είναι έτσι? Ναι, αλλά νομίζω ότι και εκείνη η ομάδα, όπως λες, ξεκίνησε για την ανανέωση. Δεν ξεκίνησε μόνο από το Λάκη και από τον Μπόμπεκ. Έτσι, και τον Μπόμπεκ. Γιατί ήρθαν πάρα πολλά νεαρά παιδιά εκείνη την εποχή, παρόλο που ο κόσμος ήταν
μισή με τους παλιούς, μισή με τους καινούριους, mm-hmm. γιατί εντάξει φύγανε τότε ονόματα πάρα πολύ μεγάλα, μείνανε τέσσερα ονόματα εκείνη την εποχή, έμεινε ο Οικονομόπουλος, ο Σούρπης, ο Καμάρας και εγώ. Είχαμε έναν κορμό πάρα πολύ καλό εκείνη την εποχή. Και πήραμε και τα νέα παιδιά να φανταστείς, και έτσι ξεκίνησε, να φανταστείς ότι φέρνω και ένα παράδειγμα, το γραμμό τότε, εκείνη την εποχή, τον είχε ο Ολυμπιακός, τον είχε ο Δαρίβας. Mm-hmm. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα πάρουμε έναν μικρό που τον έχουν φέρει να τον δοκιμάσουν στον Ολυμπιακό, αλλά τον πήραμε, τον κλέψαμε μάλλον, και θα τον πάμε στο γήπεδο του Ελυσιακού επάνω, mm-hmm. να τον δοκιμάσουμε. Έλα να τον δεις. Γιατί εκείνη την εποχή εγώ τους έβλεπα. Ποιοι θα έρθουν στον Παναθηναϊκό, εκείνοι τους μικρούς. Πήγα και είδα έναν νεαρό που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τον είδα ένα τέταρτο, να φανταστείς, στο Χάρη το γραμμό. Αρκούσε. Ναι, αρκούσε. Και του λέω φύγετε, πάρτε τον, κρύφτε τον. Λέει πού να τον πάμε. Λέω πηγαίνετε στο ξενοδοχείο, στον Απέλη. Λέει δεν έχουμε λεφτά. Πάρτε και λεφτά. Και έτσι τον πήραμε το γραμμό. Έδωσα και λεφτά. Θέλω κάνοντας την περπατησία εδώ σε αυτό το γήπεδο που έγραψες πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, να γυρίσεις τον χρόνο 50 χρόνια πίσω. Καταρχάς, ο Φένες Πούσκας, πριν από σπουδαίος προπονητής, υπήρξε ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Όλοι λένε ότι αυτός παρέλαβε την πολύ καλή δουλειά του Λάκη Πετρόπουλου και έδωσε στον Παναθηναϊκό την άβρα, τη δική του ευρωπαϊκή άβρα. Ναι, νομίζω ότι όπως είπες, ο Λάκης έκτισε οπωσδήποτε την ομάδα. Τη βρήκε ο Φέρης Πούσκας χτισμένη, οπωσδήποτε, και δεν έκανε πολλά πράγματα. Το μόνο που μας έδωσε ήταν την αξιοπρέπειά του σαν ποδοσφαιριστής mm-hmm. που είχε. Και μας έλεγε 11 παίζουν αυτοί, 11 παίζετε εσείς. Άμα θα χάσετε, δεν θα σας ακούσει κανείς, γιατί δεν σας ξέρει και κανείς. Άμα κερδίσετε όμως, και έτσι προχωράγαμε, με την πλάκα προχωράγαμε. Τότε θα σας ακούσει όλος ο κόσμος. Και έτσι προχωράγαμε. Φαντάζομαι ότι η σχέση σας ήταν εκπληκτική, γιατί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές επικοινωνούν και πνευματικά και μέσα και έξω από το γήπεδο. Ναι, αυτό που λες, ναι, ήμασταν πρώτο 20 Ελληνόπουλα, έτσι. Mm-hmm. Και είχαμε μια οικογένεια. Ο Πούσκας έκανε και πλάκες, να φανταστείς. Πάρα πολύ μεγάλες πλάκες και μας άρεσε. Να σου πω, παίζαμε εδώ διπλό. Είχε 5.000 κόσμος, έτσι, στην προπόνηση. Mm-hmm. Και σκοτωνόμαστε. Ποιος θα κερδίσει, και του λέγαμε και βάζαμε γουρουνάκια. Πηγαίναμε στα γουρουνόπουλα. Στα γουρουνόπουλα πάνω στο Μίμι, ναι, στο Χαλάνδι. Και έτσι παίζαμε και ξεκινήσαμε με την πλάκα, να φανταστείτε. Βάζατε και στοίχημα στον τάφο του Ινδού για το αν θα πετύχει καλάθι με σουτ. Ναι. Μια φορά, γιατί όχι μια φορά, πηγαίναμε όταν έβρεχε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση εδώ, πηγαίναμε στον τάφο του Ινδού. Έστεισε την μπάλα στο κέντρο σε μια προπόνηση, θυμάμαι. Και έκανε έτσι, κάτω η μπάλα, έτσι, γιατί και έτσι μπορεί να τις κάνει μια έτσι και να πάει μέσα. Τυχαία. Κάτω, στημένη. Και τις έκανε μια έτσι από το κέντρο, από το τζάμπολ που κάνουν οι παίχτες του για την μπάσκετ, και την έβαζε μέσα. Έλα μωρέ, του λέγαμε τυχερέ, φέρτε την μπάλα, όπως έλεγε, φέρτε την μπάλα, ξανά πάλι μέσα. Είχε τέτοιο πόδι, να φανταστείς, ότι χτύπαγε την μπάλα από εδώ, κάτω η μπάλα. Και πώς έχει τώρα οι άνθρωποι αυτοί και έχουν τη μηχανή και κόβουν το χόρτο, mm-hmm. η μπάλα δεν μέχρι εκεί πήγαινε. Έτσι. Και πήγαινε στο άλλο τέρμα. Είχε ένα κουτουπιέ, ένα αριστερό. Εντάξει, το δεξί του ήταν για να κατεβαίνει από το λεωφορείο. Αλλά το αριστερό του, να φανταστείς, έστεινε την μπάλα στην περιοχή έξω εκεί. Από εκεί, σε εκείνο το τέρμα, θυμάμαι. Και του λέγε τον Οικονομόπουλο, εκεί θα πάει. Πήγαινε. Πού να την πιάσει. Του λέγε κιόλας πού θα πάει και δεν μπορούσε να την πιάσει. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα λοιπόν αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό και αρχίζει και σας περνάει το μήνυμα ότι μπορείτε κι εσείς να κάνετε πράγματα. Και έρχεται η πρώτη κλήρωση. Κλήρωση με αντίπαλο την Ολλανδία του Λουξεμβούργου, τη ΕΝΕΣΕΣ. Καλά, ναι, εντάξει, ήταν ένα αγώνα. Ξεκινάτε με το 2-1 την νίκη εκτός έδρας. 2-1 και εδώ βάλαμε 5. 5 γκολ εδώ, έχει βάλει 4 ο Αντώνης Αντωνιάδης και άλλο ένα στο εκτός έδρας παιχνίδι. Και άλλο ένα, έχει 4 ο Αντωνιάδης εδώ και ένα Λευτεράκης. Ο Αντωνιάδης, ο οποίος δείχνει
με το καλημέρα στην Ευρώπη ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε επίπεδο σκοραρίσματος θα κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό. Ένας πολύ πολύ μεγάλος σκόρερ, έτσι. Ναι. Το δίδυμό σου, το ιστορικό δίδυμο που φτιάξατε μαζί. Ναι, κοίταξε να δεις, ο Αντωνιάδης έβλεπε πάρα πολύ με το τέρμα, το έβλεπε. Ήξερα τις κινήσεις του, γιατί ήταν πάρα πολύ, είναι ψηλός για εκείνη την εποχή, ένα center forward εκείνη την εποχή. Ήτανε, και να φανταστείς ότι πολλές μπάλιες που λένε του πέταγα την μπάλα, την έβρισκε στο κεφάλι, την έβαλε γκολ και τέτοια. Πολλές πάσες που έδινα, δεν τις έδινα όλο πάνω στο κεφάλι του Αντωνία, πολλές πάσες φεύγανε και δεν ήταν σωστές. Ο Αντωνιάδης όμως τις έπιανε, λόγω του ύψους του, λόγω του αυτού, και φαινόμουν κι εγώ. Δεν ήταν ότι του έδινα συνέχεια την μπάλα, βάλε γκολ. Και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι ο ένας καταλάβαινε τον άλλο με κλειστά μάτια. Κοίταξε, όταν ήταν ο Αντωνιάδης έτσι, έτσι και είχε τα τέρμα πίσω του, δεν του δίνα την μπάλα. Ποτέ. Mm-hmm. Και αυτά γινόταν Βασίλη σε δευτερόλεπτα, έτσι. Γι' αυτό πόναγε και το κεφάλι μου. Δεν πόναγε το κορμί μου, τα πόδια μου. Όταν πήγαινα σπίτι μου, ήθελα να, μια ώρα να κάτσω στο κρεβάτι, να ησυχάσει το μυαλό μου. Γιατί έπρεπε να βρω τον Αντωνιάδη σε μια κλίση να είναι έτσι. Μετά ο Αντωνιάδης, άμα είχε μια κλίση έτσι και του πέταγε στην μπάλα, ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά όταν ήταν έτσι, μέχρι να γυρίσει, ήταν πάρα πολύ δύσκολα και την έχανε την μπάλα. Mm-hmm. Αλλά όταν είχε το κορμί του σε διαγώνια θέση, τότε του πέταγα την μπάλα. Αν αναφανταστείς όμως, για να του πετάξω την μπάλα, όταν την είχε ο συμπαίχτης μου, έπρεπε στο μυαλό μου να έχω δει τον Αντωνιάδη, να έχω δει όλο το γήπεδο. Mm-hmm. Πώς θα είναι όλοι στημένοι για να τους δώσω την μπάλα. Και είχα και πάντα έναν πίσω μου δύο. Εκείνη η ομάδα είχε εσέναν ως ηγέτη, ως στρατηγό, αλλά είχε πολύ μεγάλους χαφ. Είχε τον Κώστα Ελευθεράκη, ναι, στο ξεκίνημα της καριέρας του. Ένα πολύ πολύ σπουδαίο, πολύ σύνθετο ποδοσφαιριστή. Είχε τον Τότι Φυλακούρη και εν συνεχεία και τον Αριστίδη Καμάρα ως αμυντικό χαφ. Όλοι βάζανε, μήπως ο Λουκανίδης, λέω παράδειγμα, δεν έβαλε γκολ. Όλα τα χαφ του Παναθηναϊκού βάζανε γκολ. Γιατί βάζανε γκολ? Γιατί πάντα όταν ο Αντωνιάδης πήδαγε, ξέραμε ότι θα πάει την μπάλα. Και δεν καθόμασταν στημένοι εδώ να περιμένουμε εκεί τον Αντωνιά να πάει την μπάλα, να πάει στο τέρμα. Τον διπλαρώναμε. Και γι' αυτό βάζαμε και πολλά γκολ. Το κέντρο του είπε, εγώ μια εποχή έβαλα 20 γκολ. Να φανταστείς, βρήκα πρώτο σκόρ από το κέντρο του γηπέδου. Πάμε σιγά σιγά και να φανταστείς, όπως είπα και προηγουμένως. Να πλησιάσουμε προς την άλλη εστία. Για να αρχίσουμε να θυμηθούμε. Είμαι ο παίχτης, να φανταστείς. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης αυτή την, σε όλη την Ευρώπη, ότι από Δευτέρα να προετοιμάζεται για να παίξει την Κυριακή. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης, όχι στην Ελλάδα, παντού. Διότι βλέπεις σήμερα οι παίχτες κατεβαίνουν από το λεωφορείο, φοράνε τα ακουστικά, έχουν μουσικές, έχουν αυτά και πολλά και διάφορα. Εμείς δεν τα ξέραμε αυτά. Εγώ έχω φέρει πριν ένα ντέρμπι, όχι μόνο ένα ντέρμπι, και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά πιο πολύ σε ένα ντέρμπι, δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Περνάνε τα μάτς με τις ενέσες. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί και έχει προκριθεί πολύ εύκολα και κληρώνεται με μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Η Σλόβαν ήταν κυπελούχος Ευρώπης το 1969, ναι, και σύμφωνα και με τον Αριστίδη Καμάρα, και όχι μόνο με τον Καμάρα και με άλλους, ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε σε αυτή την πορεία. Συμφωνείς ή όχι? Η καλύτερη ομάδα που μας πίεσε, Βασίλη, ήταν η Everton. Η Everton. Εκεί, όχι εδώ, έτσι. Στο Goodison Park, ναι. Εντάξει, ότι η Σλόβαν ήταν και εκείνη, όπως είπες, μια μεγάλη ομάδα. Αλλά θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει ο προπονητής τους εδώ, τη Σλόβαν, είχε πει ότι στις δηλώσεις που έκανε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έχει και ένα μεγάλο παίχτη. Είπε, θυμάμαι το όνομά μου και είπε ότι αυτός ο παίχτης είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά δεν βάζει γκολ. Πριν το 3-0 αυτό, έτσι, πριν, ναι, το πρώτο παιχνίδι. Πριν το πρώτο παιχνίδι. Δεν βάζει γκολ. Και το πρώτο γκολ το έβαλα εγώ. Μπορούσε να πει οτιδήποτε άλλο εκτός, ναι, από αυτό, διότι, ναι, σε εκείνο το μάτς, σε ένα τρομερό 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, έχεις βάλει την υπογραφή σου, στρατηγέ, με ένα υπέροχο πρώτο γκολ. Θα πάμε να δούμε σε λίγο την εστία στην οποία το πέτυχε.
Το πάμεστοίχημα.gr είναι εδώ και είναι καλύτερο από ποτέ. Βλέπεις το παιχνίδι σου να μεγαλώνει με τις αποδόσεις που ήθελες. Δίνουμε αξία στο παιχνίδι σου. Γιατί εδώ η δράση και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι ορίζεται από την αρχή. Λοιπόν, ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, κόντρα στη Σλόβαν. Είσαι λίγο έξω από την περιοχή. Εδώ, εδώ παίρνεις την μπάλα και με το δεξί, περίπου από εδώ, και να βροβολείς τον ερωτοφύλακα. Ένα γκολ, θυμίσου θα συστάθηκε τα υπόλοιπα. Εντάξει, ήταν ένα γκολ. Όλα τα γκολ μπαίνουν. Θυμάμαι την είχε κάνει ο Φυλακούρης, αν θυμάμαι την έκανε την μπάσα. Σωστά. Και σούταρα και πήγε γκολ. Εντάξει. Ήτανε, δεν μπορούσε να το πιάσει ο γκολκίπερ. Εκεί που πήγε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τα ωραία γκολ. Η μπάλα πήγε στη δεξιά γωνία, ναι, όπως βλέπουμε το τελευταίο. Και τα ωραία γκολ είναι και τυχερά, έτσι. Μην νομίζεις ότι σημαδεύεις μένα, αλλά όλα είναι στη ρέντα σου, στη μέρα σου, στην τύχη σου, τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός εκείνη την ημέρα ήταν τόσο καλύτερος από τη Σλόβαν για να κερδίσει 3-0. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί χάσαμε κι άλλα γκολ. Δεν ήταν ότι. Παίξαμε πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Θυμάμαι και τα άλλα δύο γκολ μπήκαν από εκεί, έτσι. Μετά το τέλος του αγώνα, αναθεώρησε ο προπονητής της Σλόβαν. Είπε ότι για ένα καλό παίχτη που ξέρει να βάζει και γκολ. Όχι, δεν είπε, αλλά θυμάμαι ότι με παρομοίαζε και πιο καλύτερο για τον Μπελέκινγκ. Τις δηλώσεις που έκανε μέσα. Ποιο θεώρησε ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι σε εκείνη την πορεία, αυτό με τη Σλόβαν? Όχι. Όλα τα παιχνίδια ήταν καλά. Για μένα μιλάς ή για την ομάδα όλη? Για σένα μιλάω. Εντάξει. Νομίζω και αυτό ήταν το καλύτερο και με την Everton εδώ. Στο 0-0. Ναι, γιατί παίζανε και τα άλλα τα παιδιά, δεν είναι μόνο εγώ. Κάνουν άλμα σκέψεις. Στο 0-0 ναι. Πάλι έχει το σουτ. Στο τέλος πάει εδώ. Στο δοκάρι. Πήγες με την Everton, πήγες στο δοκάρι, ναι, αλλά όταν παίξαμε με την Everton και λέω η πιο δύσκολη ομάδα ήταν. Γιατί όταν παίξαμε μέσα στην Αγγλία, το μισό γήπεδο, γιατί είχε βρέξει, το μισό γήπεδο που είχαμε εμείς ήταν όλο πατημασιές. Και κάθε λεπτό η μπάλα πήγαινε και πάνω από τα κολπέ. Το άλλο ήταν απάτητο. Ναι, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Έπιανε και ο Οικονομόπουλος, εντάξει. Θέλω να μείνουμε λίγο στα παιχνίδια με τη Σλόβαν. Ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το εντυπωσιακό 3-0. Πηγαίνετε να παίξετε ρεβάνς. Σας πιέζουν πάρα πολύ στη ρεβάνς. Ναι, με και 2-0 ήταν. Πάρα πολύ στη ρεβάνς. Μας έκανε και βάλε ο Καμάρα στο γκολ. Αλλά ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει το 2-1 και προκρίνεται πλέον στους προημιτελικούς Ευρώπης. Εκεί θέλω να σταθούμε. Έχετε προκριθεί. Αρχίζουν και γεννιούνται όνειρα ή είναι πάρα πολύ νωρίς? Ή τα όνειρα σταματάνε όταν η κλήρωση φέρνει την Everton, την πρωταθλήτρια Αγγλίας? Δεν σταματάνε, γιατί σου λέω, αφού περάσαμε τη Σλόβαν, όπως και είπε και ο προπονητής μας, όπως σου είπα, ήμασταν 20 Ελληνόπουλα, ο ξένος μόνο ήταν ο Φερέντς, μας έλεγε ο Πουσκάς, 11 παίζουν αυτοί, 11 παίζετε εσείς, όπως είπα και προηγουμένως, αν χάσετε δεν σας. Εντάξει, χάσατε. Έτσι προχωράγαμε με την πλάκα. Και με την Everton μας υπολόγιζε η Everton. Να φανταστείς, δεν μας έδωσε το γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Και μας έδωσε η Liverpool. Και τότε. Πάμε τώρα στο πρώτο παιχνίδι, σε 9 Μαρτίου με τα περιβόητα 9 όλα. Του Αντώνη Αντωνιάδη. Εκεί λοιπόν που σας υποδέχεται η Liverpool, ο Bill Shankly, σας δίνουν το γήπεδο. Οι Άγγλοι θεωρείς ότι σας υποτίμησαν? Δεν νομίζω. Μετά τα 3-0 που κάναμε εδώ πέρα και την πρόκριση μετά που πήραμε με τη Σλόβαν, δεν νομίζω ότι μας υποτίμησαν. Εκεί είχε αρχίσει η ποδοσφαιρική Ευρώπη να σας συζητάει? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, παρόλο που εμείς δεν ήμασταν επαγγελματίες, Βασίλη, ήμασταν ερασιτέχνες. Κάναμε και δεύτερη δουλειά. Σωστά. Δεν είχαμε μεταγραφές, δεν είχαμε τίποτα, έτσι. Δεν μας ήξερε κανείς. Ούτε αν ήξεραν τον Παναθηναϊκό, δεν ήξεραν αν υπήρχε και ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Μην το διάβαλε πριν 50 χρόνια πίσω. Βεβαίως. Το ελληνικό ποδόσφαιρο άρχισε να το μαθαίνει ο κόσμος από την μεγάλη εθνική ομάδα που δεν πήγε στο Μεξικό, αλλά ήταν μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών. Ναι, βιβλίο πρέπει να γράψεις. Έπρεπε ξεχωριστό. Όπως λες, Βασίλη, και εκείνη την εποχή
είχε μεγάλη εθνική ομάδα και έπρεπε να. Γιατί δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Και εν συνεχεία με τον Παναθηναϊκό και την πορεία του. Ναι, στο δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Σκεφτόσα. Να φανταστείς. Παρόλο που για μια φανέλα δεν πήγαμε στο Μεξικό. Τέλος πάντων, να μην τα λέγαμε. Γιατί είναι ο γνωστός τσακωμός. Ναι, εντάξει, με τον Τάγκετο. Να μην τα λέγαμε. Σκεφτόσα να τότε περνούσε από το μυαλό σου ότι. Βρε, τι κάνω εγώ εδώ, πώς πρέπει να παίζω στο εξωτερικό. Κοίταξε να δεις, όπως σου είπα, ότι ήμασταν. Δεν ήμασταν ένας τέχνης, ήμασταν ένας τέχνης. Δεν μπορούσες να πάρεις μεταγραφή άμα δεν υπέγραφε το σωματείο σου. Mm-hmm. Είναι όπως σήμερα. Το είχες σκεφτεί ή έλεγες μια χαρά είμαι εδώ βασιλιάς είμαι στην Ελλάδα. Και κανένα παιδί εκείνη την εποχή, αφού έπαιζε εδώ στην. Δεν σκεφτόταν να φύγει να πάει έξω, έτσι νομίζω. Mm-hmm. Αλλά να σου πω για την αλήθεια. Με ζητήσανε όταν παίξαμε εδώ πέρα. Με την Ιταλική, την Everton, την Ιταλική ομάδα, την πρωταθλήτρια. Τη Juventus. Τη Juventus, ναι, τότε. Ήμουν 17 χρόνια, τότε 59-60. Mm-hmm. Και παίξαμε, ήρθαμε ένα-ένα εδώ. Mm-hmm. Και θυμάμαι, είχαμε τον John Charles, εκείνο το θηρίο τότε της Juventus, που έκανα ό,τι ήθελα. Όταν και ήρθαμε ένα-ένα, και όταν πήγαμε να τους κάνουμε το τραπέζι στον υπόδρομο, στην Αθηναία, τότε ήτανε, το καλύτερο κέντρο ήταν μέσα στον υπόδρομο. Και τους κάναμε τότε, τους κάναμε το τραπέζι, ο Ανιέλη τότε, ο πρόεδρος της Γιουβέντους, είπε στο Ματζαβελάκη, δεν μου δίνεις αυτό το μικρό, εκείνη την εποχή. Λέει, πάρε όποιον θέλεις, ο Ματζαβελάκη, σε αυτόν το μικρό δεν στον δίνει. Και πολύ σωστά έπραξε. Μπορούσα να φύγω, αφού θα σε δώσει, θα σε έδινε η ομάδα σου, έτσι, γιατί όπως σου είπα, δεν υπήρχαν τα συμβόλαια, δεν υπήρχαν, έπρεπε να πεθάνεις για να φύγεις, άσχετα μετά αν φύγαμε, πώς φύγαμε. Στην πορεία του Wembley πάντως, ήσουν στα καλύτερά σου, Νίκο, ήσουν 29 χρονών, στα ντουζένια σου, 28-29. 28-29, θα μπορούσε να παίξεις οπουδήποτε. Ναι, με σου λέω και η Real με τον Μπούσια με ζητήσαν, αλλά δεν με δίναν. Δεν... Μάλιστα. Έπρεπε να φύγω στα 36. Λοιπόν. Κληρώνεστε με την Everton. Πρωταθλήτρια Αγγλίας. Χάος. Διαφορά, χάουδι ανάμεσα στο ελληνικό και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Εκεί τι είπατε, πάμε παιδιά να το διασκεδάσουμε και τελειώνει, κάπου εδώ τελειώνει. Ναι, έτσι ξεκινάγαμε την πλάκα σου. Δεν την υπολογίζαμε, παρόλο που ήταν η πρωταθλήτρια εκείνη την εποχή και το αγγλικό ποδόσφαιρο ήταν στα ντουζένια του τότε. Είχε και ένα μεγάλο παίχτη τον Αλαμπούλ τότε. Βεβαίως. Όπως είπε, στα 9 για όλα, αφού δεν είχαμε πατήσει. Την περιοχή τους, η 9 περιοχή, η ώρα, 9, το 9 φορούσε ο Αντωνιάδης. Ήταν άθικτη, όπως βλέπεις εδώ. Και εκεί, Φερρυπίν, ήταν όλο πατημασιές. Αφού μπήκαμε στο ημίχρονο και πολλά παιδιά θέλανε να κάνουν και με το, από την τόση την ένταση, πίεση, και την πίεση. Την πίεση. Και να φανταστείς ότι είχε εκείνη την ομάδα, είχε ψυχή. Γι' αυτό τα λέω, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν καλοί παίχτες. Mm-hmm. Είχαν και ψυχή. Έβλεπε το Σούρμπι και έλεγε: μας παίζανε και έλεγε με τον Ηλυσιακό παίζουμε. Και μας είχαν λιώσει. Τέλος πάντων, να μην στα πω λόγω. Τα εννιάρια που ήταν. Το πιο δύσκολο παιχνίδι, λες που ναι, έδωσε ο Παναθηναϊκός. Ήταν, ναι, ήμασταν, είχαμε και την τύχη πάρα πολύ. Εκείνη το παιχνίδι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Έβαλε ο Αντωνιάδης τον γκολ και ο Αλαμπούλ εκείνη την εποχή, ο μεγάλος ο παίχτης εκείνος. Μου πέταξε το παπούτσι του. Τότε έβγαλε το παπούτσι, θυμάμαι έτσι στο κέντρο. Εγώ ήμουν εκεί. Το γκολ μπήκε έτσι, ήταν τα κολπός και μπήκε εκεί. Όχι εδώ, δεν μιλάμε για εδώ. Έτσι, ναι, ναι, για τον Κούτσο Πάρκ. Και μου πετάει και μου είπε και μια λέξη. Του είπα και εγώ ένα γαλλικό μετά. Γιατί ήξερε όταν φτάσουμε εδώ, εδώ και παίξουμε, το μισό γήπεδο ήταν χώμα. Αυτό εδώ που ζούμε τώρα είναι χαλί. Είναι χαλί, ναι. Άμα ήταν ο συγχωρεμένος ο Πούσικας τότε και έβλεπε αυτό το γήπεδο, γιατί πηγαίναμε σε γήπεδα που ήταν χαλή και ξέρεις τι μας έλεγε, άμα δεν μπορείτε να παίξετε σε αυτά τα γήπεδα, σταματήστε το ποδόσφαιρο, μας έλεγε. Άρα αυτό λέω και άμα δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα γήπεδα εδώ που βλέπουμε, να σταματήσουν το ποδόσφαιρο καλύτερα. Τέλος πάντων. Goodison Park λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον γκολ του Αντώνη Αντωνιάδη και ισοφαρίστηκε με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Χτυπήσαν τον Οικονομόπουλο, του σπάσαν το κεφάλι. Τέλος πάντων, ήρθαμε ένα-ένα. Θυμάμαι, ήρθαμε εδώ πέρα, οι προβολείς είχαν ανάψει το βράδυ. Ποιους προβολείς δηλαδή, τα καντήλια.
που υπήρχαν, δεν υπήρχαν αυτοί. Η υποδοχή τρομερή πάντως. Ναι, γέμισε όλο το γήπεδο. Είχε 25.000 κόσμο όταν ήρθαμε εδώ μέσα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Βγάλαμε το ένα-ένα, γράφανε εκεί πέρα οι αγγλικές εφημερίδες, οι ελληνικές εφημερίδες. Ειλικρινά, πιστέψατε εκείνη τη στιγμή ότι μπορείτε να αποκλείσετε την Everton ή ακόμα ήταν κάτι μακρινό? Όχι. Το πιστεύατε. Από την Σλόβαν και μετά πιστεύαμε ότι όταν πρέπει να παίξουμε. Mm-hmm. Είμαστε καλή ομάδα. Το ξέραμε. Είχαμε ταλέντο όλοι σαν ομάδα, γιατί άμα δεν είχες ταλέντο και έπαιζε ένας παίχτης δύο μόνο, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχαν και οι 11 και οι 15 που ήταν, είχαν ταλέντο, να φανταστείτε. Και ήδη είχε γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην ενδεκάδα. Και ψυχή. Πρώτη συμμετοχή, ουσιαστική συμμετοχή στην ενδεκάδα του Άνθιμου Καψί. Ναι, έτσι, τότε, εκεί. Στο Goodison Park. Ναι, και προώθηση του Αριστίδη Καμάρα σε θέση αμυντικού χαφ. Πολύ μεγάλη κίνηση. Ναι. Ναι, θυμάμαι, ναι, το πρώτο του παιχνίδι ήταν του Καψί, ήταν εκεί. Γιατί και τον έβαλε όπως και είχε ένα θηρίο σεντερφόρ. Το Τζο Ρόιλ. Ναι, θηρίο κι αυτός, και του λέει μη φοβάσαι. Και τον Καψί τον πήραμε τσόντα, έτσι. Μου έλεγε ο Καψίς. Ναι, τσόντα τον πήραμε τότε. Τον πήραμε, ήταν του Λιέρογλου νομίζω ο Καψίς. Ένα τουλιέρο να πάρουμε πιο καλό παίχτη για τον Καψί, το πήραμε έτσι. Ο Καψί έπαιξε τουλιέρο. Μου έλεγε ότι είχε ανακοινώσει 10 παίχτες και γράψει 10 παίχτες στον πίνακα. Όπως είχε αφήσει ένα όνομα. Και μόλις άκουσε το δικό του, είπε: Όχι, Παναγία μου, θα γυρίσει στο κερατσίνι. Δηλαδή ήταν τέτοιο το άγχος του, αλλά από εκεί και πέρα όλη η ομάδα βοήθησε. Έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Τάκης Οικονομόπουλος. Ναι. Και έρχεστε να παίξετε τη μεγάλη ρεβάνς στην Αθήνα. Ναι, ναι. Οι Άγγλοι θεωρούσαν ότι θα περάσουν. Θεωρούσαν ότι σας είχαν υποτιμήσει το πρώτο μάτς. Όχι, δεν νομίζαν ότι. Εγώ δεν νομίζω ότι. Νομίζαν ότι θα έρθουν στην Αθήνα και θα κάνουν περίπατο. Φοβόταν. Διότι το γήπεδο ήταν χάλια, σου λέω. Εδώ δεν υπήρχε χόρτο. Εκεί είχε μαρούλια. Εκεί πιο πέρα είχε πέτρες. Η μπάλα πήγαινε έτσι. Ξέραμε εμείς ότι. Εμείς ξέραμε το γήπεδο. Αυτοί ξέραν ότι δεν θα μπορούν να παίξουν. Όπως παίζανε στα αγγλικά γήπεδα, mm-hmm. έτσι. Πάντως ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές ευκαιρίες να πάρει εκείνο το μάτς. Ναι, πολύ. Δεν αμήνθηκε δηλαδή, δεν έπαιξε. Όχι, αμυντικά. Στα ίσα το την παίξαμε. Και είχα και εγώ ένα δοκάρι εκεί πέρα, χτύψει μπάλα όπως το βλέπεις από εδώ και πήγαινε να μπει μέσα και δεν πήγε. Mm-hmm. Εντάξει, και ήρθαμε 0-0. Βγάλαμε και αυτή, άντε γέλια πάλι, μέσα στα ποδητήρια. Εκεί πλάκα. Λοιπόν πλέον αρχίζει να γίνεται υπαρκτό το όνειρο. Δεν γίνεται. Έχει πάει στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Δύο παιχνίδια μένουν, όλα είναι ανοιχτά. Και καταλαβαίνεις, εκείνη την εποχή, Βασίλη, δεν είχαμε την πολυτέλεια αυτή που υπάρχει σήμερα, ότι θα κληρωθούμε ένα παιχνίδι το πρώτο και μετά θα μπούμε στους ομίλους. Ναι, βέβαια. Εδώ είχαμε ένα και έξω. Και έτσι περνάγαμε, σου λέω, με την πλάκα. Αφού περάσαμε αυτό, θα περάσουμε και τους άλλους, λέγαμε. Πάμε στο περιβόητο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Ένα μάτς για δύο παιχνίδια που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάμε να τα πιάσουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός κληρώνεται με τον Ερυθρό Αστέρα, πάει στο Βελιγράδι, έχει τη χειρότερη του εμφάνιση τότε, την... Όχι, δεν... Ίσως τη μοναδική άσχημη εμφάνιση του, τη μοναδική άσχημη, ο Τάκης Οικονομόπουλος. Ίσως, εντάξει. Γκολκίπερ είναι, γκολκίπερ. Προφανώς. Όπως κάνει... και εμείς δεν είναι. Οδηγούσε τον Παναθηναϊκό μέχρι τότε. Ναι, είχε πιάσει και τι δεν είχε πιάσει. Τρομερές εμφανίσεις. Ναι. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο Αυστριακός διαιτητής. Τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς. Το δεύτερο γκολ δεν πήγε γκολ. Δεν πέρασε τη γραμμή και έδωσε γκολ. Γκολ. Βάλαμε και εμείς ένα. Τελείωσε το παιχνίδι 4-1. Αλλά είχαμε ευκαιρίες και είδαμε ότι εντάξει, δεν ήταν η ομάδα που μας πίεσε τόσο. Ας μας έβαλε 4 γκολ. Ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Βρεθήκανε σε 4 ευκαιρίες και τις βάλανε και τις 4. Mm-hmm. Εκεί έμεινε το παιχνίδι. Να φανταστείτε όταν τελειώσε το παιχνίδι. Μέσα στα ποδητήρια, ξέρεις τι είπαμε. Παρόλο που είχαμε φάει 4 γκολ, 4-1. Αν μπορούμε να τους κερδίσουμε στην Αθήνα. Είπαμε. Mm-hmm. Γιατί είδαμε ότι ήταν... Υπάρχει μία δήλωσή σου στην αθλητική, εγώ δεν τη θυμάσαι ούτε εσύ. Θα κερδίσουμε όπως και με τη Σλόβαν 3-0. Την ημέρα εκείνη που ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 με τον τρόπο που ιτήθηκε, υπάρχει δική σου δήλωση. Δεν τη θυμάμαι, εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει. Κάναν όλοι δηλώσεις εκείνη. Αλλά πιστεύω ότι και όταν έφτασε να παίξουμε εδω πέρα, γιατί... Πριν φτάσει αυτό. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, στο αεροδρόμιο.
Και εγώ. Ο αεροδρόμιο. Όλοι ήσασταν έξω φρενών. Ναι. Ήσασταν έξω φρενών με τον. Διετή. Μάγερ, τον αυστριακό διαιτητή. Ναι, και τον Μουντάρα. Τον συναντάτε στο αεροδρόμιο. Mm. Σύμφωνα με τον Κώστα Λευθεράκη και με άλλου συμπαίχτε σου, σα προκαλούσε κιόλα. Ναι, τον Μουντάρα σου λέω. Να τον εδείρουμε στο αεροδρόμιο, όπω είπε. Και μας σας γράφει στον φιλαγόνα. Εμένα για τον Λευθεράκη. Κάνει αναφορά στην UEFA. Λοιπόν. Στην UEFA. Και στην UEFA πηγαίνει ο Φέρετ Πούσκα. Και λέει, μη φοβάστε, ένα από του δύο θα παίξει. Και μένει το ιστορικό, Δωμάζο παίζει, Ελευθεράκη ναι, δεν παίζει. Ναι. Από εκεί και πέρα, η ώρα της προετοιμασίας για αυτό το πολύ μεγάλο μάτσο που είναι ένα παιχνίδι που έχει παίξει νομίζω τρομερό ρόλο και η άβρα του λεωφόρου, έτσι, ο κόσμος. Θυμήσου τα. Ναι, θυμάμαι μέσα στα αποδυτήρια ότι με τα καλαμπούρια και με τα αυτά που κάναμε πραγματικά και γελάγαμε και λέγαμε... Εκεί που γελάγαμε όλοι, σταματάει ο Πούσκας και μας λέει «Κοιτάξτε, ναι, εσείς κάνετε πλάκα και έτσι μου αρέσει και πλάκα και πλάκα. Εγώ θα σας πω κάτι». Κοιτάμε, τι θα μας πει. Λέει, αν το πρώτο ημίχρονο βάλετε ένα γκολ και δεν φάτε γκολ, όλα παίζονται μετά. Και αν βγείτε στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, βάλετε το δεύτερο, το τρίτο θα το βάλει ο κόσμος. Είναι τρομερό, λες και είχε διαβάσει όλο το παιχνίδι. Και το τρίτο λέει θα το βάλει ο κόσμος. Και έτσι μπήκε. Το τρίτο που βάλει ο Καμάρας, αυτοί τα είχαν χάσει, δεν ξέρω. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Σε αυτή την αιστεία, στο δεύτερο λεπτό μόλις, ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ναι, ήταν λόγω του γηπέδου, γι' αυτό λέω. Πάει να δώσει ο σέντερ μπακ την μπάλα στον goalkeeper και του πήδηξε μπάλα και την έφαγε. Και πήγε σιγά. Μπήκε ο Αντωνιάδης και του έβαλε τον γκολ. Μου έλεγε ο Μάκης Παπαζήσης, που τότε κάλυπτε αυτή την ιστορική πορεία για το Φως το Σπορ μαζί με τον Γιώργο Δόγα που είχα την τιμή να τους φιλοξενήσω, ότι αυτό που συνέβη στο πρώτο γκολ δεν συνέβη ούτε στο τρίτο. Ένιωθες ότι θα πέσει το γήπεδο. Ναι, κοίταξε να δεις, Βασιλή. Είχε 20.000, 25 χώρα και τότε. Μέσα ήταν άλλη τόση στις γραμμές. Τα μπαλκόνια ήταν άλλο όλα γεμάτα. Τότε με ορθίους. Ναι, ναι, πολύ γινόταν όλα. Τις τρελές γινόταν. Ήταν ένα παιχνίδι δηλαδή που όποιος και να παίζει χαιρότανε να το ακούει, να το βλέπει, παρόλο που εγώ δεν έβλεπα τον κόσμο πραγματικά. Τι σκεφτόσουν το προηγούμενο βράδυ, πες μου ειλικρινά, κοιμήθηκες. Κοιμήθηκα, εγώ είχα την πεποίθηση ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε, πραγματικά. Είχα πάντα μέσα μου, δεν ήθελα να χάνω πρώτο. Δεν με νοιάζει με όποια ομάδα να έπαιζα. Δεν ήθελα να χάνω. Στην προπόνηση παίζαμε εδώ και δεν ήθελα να χάνω. Τους βάλα, τους κλώτσαγα τους συμπαίκτες μου για να μην χάσω. Να φανταστείς. Και όταν. Να σου δώσω και ένα παράδειγμα. Όταν χάναμε ένα ντέρμπι. Εντάξει, κάπου χάναμε και όλο δεν είπα ότι κερδίζαμε. Τρεις μέρες δεν έβγαινα έξω. Ξέρεις γιατί. Γιατί θα είχαμε την καζούρα του κόσμου. Τότε υπήρχε καζούρα και δεν ήθελα να μου κάνουν καζούρα. Λες ότι. Δεν άκουγες τον κόσμο. Αυτό σημαίνει όχι. Απόλυτη πνευματική προσήλωση στο παιχνίδι. Ναι, ήταν μέσα. Εδώ μέσα την ώρα έβγαινα, έβλεπα τον κόσμο. Μόλις έβγαινα. Από εκεί και πέρα δεν άκουγα τίποτα. Το μόνο που ήθελα είναι να παίξω καλά, να δώσω τη σπάση μου πρέπει, να βάλω γκολ, όλα να τα κάνω. Να χαλάσω το παιχνίδι, να φτιάξω το παιχνίδι. Ποιος θα είναι πίσω μου, ποιος θα είναι. Γιατί πάντα, πάντα όπου έπαιζα. Και στο πρωτάθλημα και στο αυτό, πάντα είχα έναν ή δύο πίσω μου. Mm-hmm. Να πάω δηλαδή έξω στην εξέδρα, θα έρχονταν και εκείνος. Αλλά εγώ προετοιμαζόμουν από σούπα από τη Δευτέρα, με όποια ομάδα και να έπαιζα. Έπρεπε να ξέρω ποιος θα έρθει πίσω μου αμέσως. Να φανταστείς, μόλις άρχιζε ο διαιτής και σφύριζε, έρχονταν ένας από πίσω και ένας και ένας και δύο πολλές φορές. Και εγώ δεν έπιανα την μπάλα. Αλλά ήξερα, θα τους πήγαινα εκεί. Ποιοι ήταν οι πιο σκληροί αντίπαλοι σε αυτή την πορεία? Κανένας. Δεν υπολόγιζα γιατί χτύπαγα κι εγώ. Με φοβόντουσαν, καταλάβεις. Ήξερα να χτυπήσω, τους πέταγα την μπάλα, τους έβαζα τα πόδια. Δεν σε βγάζαν έξω τότε. Έπρεπε να του αλλού να του κόψει το πόδι ή να του κόψει το κεφάλι. Ήταν πολύ διαφορετικό το ποδοσφαίρο. Ήταν διαφορετικό. Γιατί λένε παίζουν τώρα, τρέχουν οι παίχτες, κάνουν αυτά. Εμένα μου έβαζε ένα κοντέρ, θα το σπάγα. Τώρα. Να φανταστείς, μια φορά μου πήρε την μπάλα, παίζαμε με τον Ολυμπιακό Βόλου τότε και μου πετάει την μπάλα γιατί πάντα την έπαιρνα από εδώ εγώ την μπάλα. Ποιος ποδοσφαιριστής θα παίρνει την μπάλα από εδώ, με δύο από πίσω του,
να παίρνει την μπάλα από το ένα τέρμα, να την πηγαίνει στο άλλο γρήγορα, να δίνει την μπάλα. Υπάρχει παίχτης. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης στον κόσμο να παίρνει την μπάλα από τον goalkeeper και να πηγαίνει συνέχεια να κάνει assist. Τώρα κάνουν μία assist και λένε πω, εγώ κάνα 50 assist στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, τη μάμη μου την πέταξε ο Οικονομόπουλος την μπάλα, γιατί όταν μου την πετάγανε εδώ την μπάλα, φεύγαν οι back. Και οι back και οι center back, σου λέει, αυτός δεν τη χάνει την μπάλα. Όπως ήμουν έτσι, εκεί θυμάμαι, πάω να κάνω έτσι και ένας με φύλαγαν δύο, ο ένας αποφεύγει και παίρνει την μπάλα και φεύγει σε αυτό το τέρμα, θυμάμαι. Πάει στον Οικονομόπουλο Βόλο και βάζει γκολ. Είμαι ακριβώς έτσι, κοιτάω τον Οικονομόπουλο, του λέω, εγώ φταίω. Του λέω, το φυλακούρι, κάτσε στο κέντρο, πήγα σέντερφορ, τους έβαλα τρία γκολ, ξαναγύρισα. Λοιπόν, επιστρέφω σε εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Συλλό και τ' άλλα. Κάνει το 1-0 ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ναι. Αλλά πάτε με 1-0 στο ημίχρονο. Ναι. Θυμήσου λίγο, ό,τι μπορείς να θυμηθείς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ακόμη χρειάζονται δύο γκολ. Ναι. Είναι πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Όπως σου είπα και προηγουμένως, μπαίνοντας μέσα, καθίσαμε έτσι, γιατί είχαμε πολύ νεύρο. Νεύρο. Και σου είπα, όπως και προηγουμένως, ο Πούσιας δύο λέξεις μας είπε. Αυτές τις δύο λέξεις που σου είπα προηγουμένως. Όταν βάλετε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, θα προκριθούμε και το τρίτο θα το βάλει ο κόσμος. Άρα βγαίνετε στο δεύτερο ημίχρονο με βασική επιδίωξη να μπει ένα γρήγορο γκολ. Ένα γκολ. Και όπως μπήκε, έγινε ένα κόρνερ, να πήδηξε ο Αντωνιάδης. Θυμίστε, Αντώνης Αντωνιάδης λέει ότι ήταν η καλύτερη κεφαλιά του. Κεφαλιά, ναι, τέτοια κεφαλιά δεν νομίζω ότι εκείνη την εποχή και τώρα θα βάλει με θηρία, δύο μέτρα θηρία του Ερυθρό Αστέρα και σηκώθηκε. Πάνω τα κεφάλια του μισό μέτρο. Αν δεν υπάρχει φωτογραφία σχετική, ναι, είναι στο κεφάλι. Ναι, πάνω του τώρα, από του δύο πάνω. Και από του δύο στην τριμπάκ. Τον βρήκε στο κεφάλι, είναι βαλίγο γκολ. Έχει πάρει παραμάζωμα το μεταξύ πριν τον center back του Αστέρα και τον Αρισίδη Καμάρα μαζί. Όλους. Τις πήραμε μέσα, τις έβαλε μέσα στα δίχτυα. Ναι. Ήταν ένα γκολ δηλαδή που το περιμέναμε να μπει και εντάξει, να μην μπει έτσι κάπως. Να μπει. Και όμως μπήκε έτσι. Από κόρνερ θυμάμαι. Έγινε. Και μετά έρχεται αυτό το τρίτο γκολ. Και μετά έκανε μια πάσα Καμάρα, φυλακούρης. Έβαλε με τα αριστερό του πόδι. Περίπου από αυτό το σημείο, λίγο ναι, πιο εδώ, Νομίζω κάπου εδώ πέρα ήταν, ναι. Μπορεί να ήταν και λίγο πιο λοξά, γιατί όπως του την έδωσε την πήρε και με τα αριστερό τη βάλασε και πήγε στη γωνία. Πήγε στη γωνία. Ναι, και πήγε στη γωνία και εκεί μετά αυτοί δεν νομίζω ότι είχαν μια ευκαιρία. Με τον Κάρατση. Τότε και απέκουσε ο Κωνσταντίνου, γιατί έπαιξε ο Κωνσταντίνου να παίξει γκολκίπερ σε αυτό το παιχνίδι. Απέκουσε ο Κωνσταντίνου, χτύπησε μπάλα στο δοκάρι από μέσα κιόλας και πήγαινε στην ευκαιρία και δεν μπήκε μέσα. Στο 3-0, όταν έγινε το 3-0, γιατί ήθελε πολύ χρόνο ακόμη. Ναι, είχε χρόνο. Αλλά υπήρχε στιγμή που να φοβηθείς. Γενικά δεν φοβόσουν ποτέ, αλλά. Δεν άκουγε τον κόσμο σου λέω. Δεν άκουγε. Ένα βουού άκουγε, τίποτα άλλο. Ένα βοητό άκουγε. Με στα αυτιά σου άκουγα. Τι να ακούσει την ο Βασίλης Κωνσταντίνου μου έλεγε ότι μέχρι το 3-0 ένιωθα μια χαρά. Μετά το 3-0 άρχισα να φοβάμαι γιατί ήξερα ότι όλα κρίνονται σε μένα. Γιατί αυτοί αρχίσανε λίγο και μας πιέσανε. Τι έλεγε στον παίχτη σου, θυμάσαι. Όχι. Τίποτα. Μας πιέσανε, αλλά εμείς πάντα παίζαμε αυτό το παιχνίδι που ξέραμε. Και αν με ρωτήσεις οτιδήποτε, οποιονδήποτε παίχτη, δεν μίλαγα στους ποδοσφαιριστές. Τους δικούς μου. Ή αν χάνανε την μπάλα ή τη κερδίζανε, δεν μίλαγα ποτέ. Δεν τους πίεζα ποτέ. Εγώ το μόνο που σκεφτόμουν είναι πώς θα παίξω, θα είμαι ο καλύτερος παίχτης, πώς θα τους βοηθήσω και τίποτα άλλο. Και να χάνανε την μπάλα, άμα ρωτήσεις, ποτέ δεν ασχολήθηκα τι θα κάνανε αυτοί μέσα. Εγώ ασχολούμαι πάντα με τον εαυτό μου και τι θα κάνω εγώ. Εγώ, σαν το μάζος. Τώρα, τι θα κάναν οι άλλοι ήταν θέμα δικό του. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το κορυφαίο δεύτερο ημίχρονο, το κορυφαίο παιχνίδι της ιστορίας του. Έχει προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών για πάρα πολλά χρόνια. Απολαμβάνεται το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του κόσμου και κάποια στιγμή αρχίζουν κάποιοι και προσπαθούν να σπηλώσουν αυτή την πορεία για αυτό το παιχνίδι. Σε εξοργίζει τα πράγματα. Κοίτα, αυτοί που τα λένε είναι άνθρωποι του καφενείου και είναι αντίπαλοι. Δεν νομίζω ότι εμείς ξέραμε.
τι υδρότα ρίξαμε για να φτάσουμε εκεί. Και δεν χάσαμε και κανένα παιχνίδι, έτσι, εδώ μέσα. Βεβαίως. Εδώ μέσα δεν χάσαμε κανένα παιχνίδι. Τι υδρότα χύσαμε, τι θυσίες κάναμε όλοι για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά τώρα να φτάνει ένας φύλακος ή οποιοδήποτε να λέει, και προχθές πάλι διάβασα για τον μπάσκετ, έτσι, κάτι ναι, είπανε. Ο Μαρσουλιώνης. Είναι ντροπή να λένε τέτοια πράγματα. Πρώτον, όλη η Ελλάδα γιόρταζε εκείνη την εποχή. Να φανταστείς, στα Δειλινά, ο Γουλανδρής τότε, ήρθε και μας έδωσε μια επιταγή. Mm-hmm. Μετά τον Ερυθρό Αστέρα. Μες στα Δειλινά, γιατί λεντάγαμε και ήρθε ο άνθρωπος, μπράβο του, μια επιταγή μου δίνει και λέει, δώστε στα παγιά. Την πήρα εγώ, φώναξα όλα τα παιδιά, του λέω, κοιτάξτε, μας δίνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μία επιταγή, ήταν αρκετά λεφτά, έτσι, τα είχαμε ανάγκη εμείς. Να μην την πάρουμε, του λέω, γιατί αν την παίρναμε και παίζαμε τον Ολυμπιακό και πήγαινε στραβά το παιχνίδι, τι θα μας λέγανε, έτσι, και δεν την πήραμε την επιταγή τότε. Θέλω να σε ρωτήσω, από τη στιγμή που τελειώνει το μάτς, τι θυμάσαι, τι ακολουθεί. Τίποτα δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι, όχι μόνο εγώ, και οι 12, 11 που παίξαν, μας πήρανε, εμένα από εδώ φέφυγα και πήγα στην πλατεία Βικτωρίας, στους ώμους. Δηλαδή, εκείνο το παιχνίδι δεν πάταγες κάτω, μόλις τελείωσε. Όλοι ήταν στους ώμους και πήγαν. Θεοί, όχι ποδοσφαιριστές. Ε? Θεοί, λέω, όχι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, θεοί, εντάξει. Κάναμε κάτι που βλέπεις μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα παραλίγο ο Παναθηναϊκός, μπήκε στους τέσσερις. Παραλίγο πάλι έχασε από τον Άγια. Μπορούσε να το σπάσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρότσα προπονητή, έτσι. Δεν το έσπατε, έπαιξε με τον Άγια, εντάξει. Αλλά είναι καλό να σου πω, Βασίλη, γιατί μια ελληνική ομάδα να μπορέσει και πάει σε έναν τελικό. Λέω, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ελληνική ομάδα μπορέσει να φτάσει και να παίξει σε ένα τελικό, όπως έπαιξε και η εθνική ομάδα το 2004. Οι άνθρωποι κάνανε κάτι που μέχρι και σήμερα ακόμη δεν μπορεί να το σπάσουν. Είναι κάτι ωραίο, γιατί δεν ακούγεται μόνο ο ποδοσφαιριστής, ακούγεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο και η Ελλάδα. Γιατί πας σήμερα στο Γουέμπλι, στον καλύτερο γήπεδο του κόσμου, ομορφιά και βλέπεις και κυματίζεις η σημαία του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλο πράγμα. 28 Απριλίου τελειώνει το πολύ μεγάλο, διεξάγεται και τελειώνει το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την τεράστια πρόκριση. 2 Ιουνίου ο τελικός. Όλο αυτό το διάστημα στην Ελλάδα δεν ασχολείται κανένας με τίποτα άλλο. Ασχολείται και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο το εξωτερικό και πόσοι Έλληνες φιλάθλοι ήρθαν εκείνη την εποχή από το εξωτερικό. Γενικά ακολουθούσαν την πορεία σας, είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι. 25-30.000 και στο Μαρακάνα, στο Βελιγράδι. 40.000 κόσμο είχαμε. Στον τελικό. Στον τελικό, ναι. 40.000 κόσμο. Έλληνες, από όλο το... Η προετοιμασία πριν τον τελικό, τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια, έχουν ανοίξει τα αρχεία όλα. Ναι, ήταν η κατάλληλη εκτιμάς ή είχε περισσότερο γιορτή και λιγότερο προετοιμασία. Να σου πω την αλήθεια, γιορτή ήταν πιο πολύ, γιατί εντάξει, πήγαμε και αν θυμάμαι 10-12 μέρες. Φύγαμε και πήγαμε στο ξενοδοχείο στην Αγγλία και κάτσαμε και κάναμε εκεί προετοιμασία 10-12 μέρες, 15, κάπου εκεί νομίζω, τέλος πάντων. Και όπου το ξενοδοχείο ήταν όλο Έλληνες φύλακοι. Ήταν πιο πολύ γιορτή παρά ότι θα παίζαμε σε ένα τελικό. Γιατί δεν σου κρύβω, εκεί που φτάσαμε ήταν σαν να πήραμε το κύπελο. Γιατί μια ελληνική ομάδα, όπως σου είπα, έφτασε να παίξει τελικό και να το χάνε και να το κέρδιζε, το ίδιο πράγμα. Και απέναντι σε έναν αντίπαλο που, για να λέμε τα πράγματα του όνομά του, άλλαξε και την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έτσι. Τον Άγιαξ. Ναι, ο Άγιαξ εκείνη την ημέρα μας φοβόταν. Πραγματικά σου λέω, μας φοβόταν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έγινε η πρώτη σέντρα, το πρώτο λεφτό, δύο λεφτά ήταν και φάγαμε τον γκολ. Ποια ελληνική ομάδα. Ποια ελληνική ομάδα θα έτρωγε στα πρώτα δύο λεφτά σε έναν τελικό, γιατί αυτοί είχαν παίξει άλλους δύο νομίζω τελικούς τότε. Δεν θα είχε διαλύσει. Αλήθεια είναι. Και όμως... Και όχι μόνο ελληνική ομάδα. Εγώ σου λέω την ελληνική ομάδα, δεν παίρνω το εξωτερικό. Εντάξει. Το δεν είχε παίξει τελικό, δεν είχε φτάσει ποτέ εκεί. Και όμως αρχίσαμε και παίζαμε. Εγώ θυμάμαι
με φύλαγε ο Νέσχες τότε και στο δεύτερο ημίχρονο τον άλλαξε ο προπονητής γιατί τον έσκασα και μου έβαλε ένα Γιουγκοσλάβο δίπλα μου πάλι. Θέλω να πω. Τέλος πάντων. Έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός δύο σημαντικές ευκαιρίες, μία με την κεφαλιά του Αντωνιάδη και μία με τον Καμάρα. Ναι, θα το πω και αυτό, ναι. Αντωνιάδης δύο φορές. Θυμάμαι, πήδηξε εκεί κενό το τέρμα που ο Αντωνιάδης τα βάζε, γιατί λέω ότι πρέπει να έχεις και τύχη στο ποδόσφαιρο. Εκείνο το παιχνίδι δεν είχαμε τύχη. Αλλά ο Άγιαξ όταν έβαλε το πρώτο γκολ που έκανε τη σέντρα και έβαλε λίγο το κεφάλι του και πήγε στην άλλη γωνία η μπάλα, αυτή σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει, όπως εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες αυτά, στο 85 που έγινε τη σέντρα και ο Κάψη χτύπησε μπάλα και πήγε γκολ, αυτό γκολ, τότε έπεσε ο ένας επάνω στον άλλον και είπαν ότι κερδίσανε. Μέχρι τότε φοβόντουσαν. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, αφού χάσαμε 2-0, είναι σαν να το πήραμε εμείς το κύπελο. Εγώ θυμάμαι ο Ασλανίδης μας είχε πει όταν φτάσατε στον τελικό, όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη πορεία, πίστευε κανείς ότι θα φτάσουμε ποτέ στον τελικό. Μα λέει θα σας δώσω ένα διαμέρισμα. Δεν μας είπε αν θα πάρετε το κύπελο. Δεν μας έβαλε ούτε μέσα μετά ο διαμέρισμα. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, τελείωσε το παιχνίδι. Ήτανε 2 μήνες, 2,5, mm-hmm. Θα παίζαμε ένα φιλικό με την Εθνική Ολλανδία τότε, στο Καρασκάκι. Παίζαμε 7 ή 8, θυμάμαι καλά, του Παναθηναϊκού, στην Εθνική Ομάδα. Και άλλοι τόσοι παίζανε αυτοί του Άγιαξ. Λέμε τώρα ευκαιρία να τους βάλουμε, να τους δείξουμε, λέει, ότι μας κερδίσαν τυχαία και ξέρεις πόσα γκολ μας βάλανε, 5 γκολ. Τότε μετά από εκείνο το παιχνίδι, το τελικό, αυτή η ομάδα δεν παίζονταν. Ήταν μια ομάδα. Μεγάλη αρμάδα του Γιώχαν Κρόιφ. Ήταν μόνο ο Κρόιφ. Ήταν όλοι ξέρανε μπάλα. Ο σέντερ μπακ έπαιζε σέντερ φορ. Ο μπακ πήγαινε εξτρέμ. Ο αριστερό μπακ έπαιζε χαφ. Ο σέντερ φορ έρχονταν σέντερ μπακ. Το λεγόμενο total football. Γύρναγανε γύρω. Ο μόνο που δεν άλλαζε ήταν ο goalkeeper του. Οι άλλοι 10 αλλάζανε θέση. Πάντως ο Παναθηναϊκός στάθηκε αξιοπρεπέστατο. Βέβαια, αφού έφαγε στο πρώτο λεπτό και στο 85 αυτό γκολ και έχασε και ευκαιρίες. Εκείνη την μέρα, γι' αυτό σου λέω. Πώς θεωρείς την δική σου απόδοση, πώς θεωρείς εκείνη την, σε εκείνο το μάτσο. Εκείνη το παιχνίδι δεν είχαμε τύχη. Mm-hmm. Τα άλλα μπορεί να είχαμε και λίγο τύχη και πιο πολύ. Τύχη είχαμε με την Everton, όπως σου είπα, εκεί. Mm-hmm. Σε αυτό το παιχνίδι στο τελικό δεν είχαμε τύχη. Γιατί δεν μπορεί μια σέντρα με λίγο να πιάσει και να πάει στην άλλη γωνία. Εντάξει. Αλλά πάντα γελάγαμε. Κρίνοντας τον εαυτό σου, πώς πήγες στο Wembley? Γιατί ξέρω ότι πάντα είσαι ο πιο αυστηρός κριτής. Όχι, καλά πήγα, δεν πήγα άσχημα. Μα είχα κάνει και στον Καμάρα μία πάσα εκεί και προσπαθούσαμε να βάλουμε γκολ. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι. Σας προβλημάτισε το πολύ χοντρό χορτάρι, γιατί δεν είσαι. Όχι. Παίξαμε καλά, παίξαμε. Δεν παίξαμε. Άμα δεις και το παιχνίδι, δεν μας πιέσανε πολύ. Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις δύο αυτά που έκανε ο Κρόιφ, κάνα 2-3 τέτοια σλάβια. Mm-hmm. Πέρασε και πέταξε την μπάλα, δεν μας κάνανε τίποτα. Βρήκανε δύο ευκαιρίες, μία μάλλον και την βάλανε γκολ και την άλλη έκανε σέντρα, χτύπησε το καψί, πήγαινε, έπεσε ο οικονομόπλος έτσι, χτύπησε το καψί και πήγε γκολ. Δεν μας κάνανε τίποτα. Στρατηγέ, το έχεις ξανασκεφτεί αυτό το παιχνίδι? Όλα τα παιχνίδια τα σκέφτομαι. Ειδικά αυτό. Αλλά σου λέω, Βασίλη, πραγματικά και όλα τα παιδιά, άμα ρωτήσεις εκεί που φτάσαμε, τι να πεις πια. Βλέπεις 50 χρόνια και μια ελληνική ομάδα δεν μπορεί να μας το σπάσει εκεί που φτάσαμε. Είναι σαν να το πήραμε το κύπελο εμείς. Έτσι είναι όπως το λες. Ναι. Θέλω να μου πεις τι ήταν και τι είναι στη ζωή σου το Wembley. Δεν είναι. Είναι μια ιστορία που θα μείνει, νομίζω. Είπα, μακάρι όμως να μην μείνει. Να το σπάσει μια ελληνική ομάδα. Είναι καλό και για τους Έλληνες παίκτες. Αλλά εντάξει. Βλέπεις ότι όπου και να πάμε, μας χαιρετάνε, όχι μόνο εμένα, και όλα τα παιδιά έτσι. Βλέπουμε ότι μετά από τόσα χρόνια κάναμε κάτι. Γιατί εκείνη την εποχή, επειδή ήμασταν νέοι, είχαμε άλλα όνειρα, ξέρω εγώ, δεν σαν παραμύθι το περάσαμε. Περνώντας τα χρόνια όμως, ναι, καταλάβαμε τι είχαμε κάνει. Άμα καταλαβαίνεις τώρα 50 χρόνια τι έχεις κάνει και δεν προχωράει μια ελληνική ομάδα να κάνει κάτι, αλλά λες κάτι έκανα και εγώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είσαι εδώ μέσα που έχεις γράψει σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό τον ναό του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχεις γράψει όλη αυτή τη συγκλονιστική ιστορία.
έχεις πράξει τεράστια αγάπη και εισπράττεις από τον κόσμο, από όλους και εκτίμηση από όλους, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι κάτι να φανταστείς ότι όταν βγαίνω έξω, πολλές φορές έχω κλείσει και το τζάμι, η γυναίκα μου κάθεται δίπλα, η κόρη μου, και βλέπεις ότι ο κόσμος, παρόλο που έχουμε αλλάξει, δεν είναι το ίδιο, είχαμε μαλλιά, είχαμε μαλλιά, άλλαξε το πρόσωπο και μου λέει η γυναίκα, καλά και τα μικρά παιδιά πώς σε γνωρίζουν και σε χαιρετάνε από μέσα από το τζάμι. Κάτι έχω κάνει, λέω. Κάτι έχεις κάνει στρατηγία. Ωραία. Λοιπόν, περισσότερα θα θυμηθούμε μαζί, ναι, αύριο, την ημέρα, σαν αύριο, κλείνουν 50 χρόνια, 2 Ιουνίου, με τους συμπαίκτες, με τους ανθρώπους εκείνους που γράψατε παρέα την ιστορία. Ναι. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω, είναι κλισέ φράση ή είναι πραγματικότητα όταν ακούμε «Είμαστε μια οικογένεια τότε» και παραμένουμε από τότε 50 χρόνια αδέρφια και φίλοι. Ναι, εντάξει, όπου βρεθούμε δηλαδή, με τα παιδιά, ή ξέρουν ο ένας τον άλλον, τηλεφωνιόμαστε, μπορεί να μην κάνουμε παρέα, κατάλαβες, αλλά όταν είναι να μαζευτούμε όλοι όσοι μπορούμε, μαζευόμαστε. Εγώ όμως έκανα παρέα, έμεινα με τον Αντωνιάδη, έτσι. Αδέρφια, και εκτός γηπέδου. Κοίταξε, εντάξει, αδέρφια ήμασταν όλοι, mm-hmm, αλλά εκτός γηπέδου τον Αντωνιάδη κάναμε παρέα. Μάλιστα. Γιατί μέσα στο γήπεδο η ιστορία που γράψατε... Ναι, εντάξει, μέσα στο γήπεδο είχαμε γράψει ένα δίδυμο πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Δεν ξέρω τι, αν θα ξαναβγεί στον Παναθηναϊκό τέτοιο δίδυμο. Μακάρι να βγει και να μπορέσουν οι παίχτες αυτοί οι σημερινοί που παίζουν. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να έχουν, όταν βγαίνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, να έχουν μια μεγάλη φωτογραφία εκεί στην πόρτα, στο αποδυτήριο ή στο διάδρομο, να βλέπουν αυτή την ομάδα. Με αφορμή αυτό που λες, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το 50 που υπάρχει τώρα στο μπράτσο των παιχτών του Παναθηναϊκού, όταν το βλέπεις εσύ, τι νιώθεις στην εμφάνιση, το 50. Το 50, εντάξει, περηφάνεια οπωσδήποτε είμαι, όχι μόνο εγώ, δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι. Όταν μιλάμε, μιλάω για όλη την ομάδα, έτσι. Τα 50 είναι ένα μεγάλο νούμερο, έτσι. Στρατηγέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνω όμως το ραντεβού μας για αύριο, εκεί που θα υποδεχθούμε τους φίλους σου, τα αδέρφια σου, τους ανθρώπους που παρέα γράψατε την πιο όμορφη ιστορία. Ναι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να βρεθούμε πάλι και να μιλήσουμε, γιατί θα δεις... Και να θυμηθείτε ιστορίες. Και θα δεις την ομάδα αυτή, την καλαμπούρια θα βγει από αυτή την ομάδα. Το πάμεστοίχημα.gr είναι εδώ και είναι καλύτερο από ποτέ. Βλέπεις το παιχνίδι σου να μεγαλώνει με τις αποδόσεις που ήθελες. Δίνουμε αξία στο παιχνίδι σου. Γιατί εδώ η δράση και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι ορίζεται από την αρχή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συντροφεύσατε σε μία ακόμη αφιερωματική εκπομπή εδώ στο SDNA για το έπος του Παναθηναϊκού στο Wembley. Δίνουμε ραντεβού για αύριο, 2 Ιουνίου του 2021, 50 χρόνια μετά τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πάτησε το ναό του ποδοσφαίρου. Καλό σας βράδυ. Από το σπίτι μου το πατρικό, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley είπατε φωτιά. Σαν και σας διαλεκτά παλικάρια, μόνο η Ελλάδα γεννά. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley είπατε φωτιά.